Σήμερα για πρώτη φορά βάλαμε τα καλά μας και εγώ αλλά και ο Κωνσταντίνος συνειδητοποιήσαμε πού έχουμε φτάσει. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα και σήμερα έχω έρθει να παλέψω με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο για να δούμε ποιος τελικά θα είναι αυτός που θα κατακτήσει το όνειρο. Καταλαβαίνεις ότι είναι η τελευταία μέρα στο διαγωνισμό. Γυρνάνε στο μυαλό σου εικόνες, στιγμές. Ζήσαμε πολλά πράγματα εκεί μέσα και όμορφα συναισθήματα. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο τελικό του MasterChef. Μετά από 12 ολόκληρες εβδομάδες, έφτασε η στιγμή που ονειρευόσασταν. Σήμερα, ένας από τους δυο σας θα αποχωρήσει από αυτήν εδώ την κουζίνα με τον τίτλο του Έλληνα MasterChef και το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ. Λάπρο, τι είναι το MasterChef για σένα? Σεφ, για μένα το MasterChef ήταν και είναι ακόμα ένα μέσο το οποίο με βοήθησε να εξελιχθώ, να καταλάβω τον εαυτό μου, να γνωρίσω ανθρώπους. Για μένα είναι ένα μαγικό ταξίδι που φτάνει στο τέλος του και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω φτάσει μέχρι εδώ. Αυτό έχω να πω. Κωνσταντίνε. Σεφ, για μένα το MasterChef είναι κάτι πολύ όμορφο. Είναι αυτό, είναι η οικογένεια. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, έδωσα αγώνα. Προσπάθησα πάρα πολύ και είμαστε εδώ σήμερα να το απολαύσουμε. Εγώ προσωπικά να περάσω όμορφα και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ο διαγωνισμός αυτός, το γνωρίζετε καλά πια, απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι μαραθώνιος. Ο σημερινός τελικός αποτελείται από τρεις γύρους, τρεις δοκιμασίες. Από τον πρώτο γύρο, η υψηλότερη βαθμολογία που μπορείτε να συγκεντρώσετε είναι 20 βαθμοί. Από τον δεύτερο 30 και από τον τρίτο γύρο 40 βαθμοί. Εκείνος που θα συγκεντρώσει στο τέλος των τριών αυτών γύρων το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας θα είναι ο νικητής. Οι τρεις δοκιμασίες στις οποίες θα διαγωνιστείτε είναι οι δυσκολότερες μέχρι τώρα. Είστε δύο κορυφαίοι και καταφέρατε να φτάσετε μέχρι εδώ με την αξία σας. Η γνώση σας, το ταλέντο σας και η αφοσίωσή σας στη μαγειρική σας οδήγησαν μέχρι την τελική φάση του διαγωνισμού και τώρα διεκδικείτε επάξια τον τίτλο. Θέλουμε να μαγειρέψετε σήμερα με την καλύτερη σας διάθεση, χωρίς όμως να κάνετε λάθη. Ό,τι καταφέρατε 12 εβδομάδες ήταν απλά μία αίσθηση για το τι σας περιμένει σήμερα. Έχουμε σχεδιάσει ένα πολύ δύσκολο τελικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πριν μπω στην κουζίνα σήμερα, ήξερα ότι θα είναι οι δυσκολότερες δοκιμασίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι είναι πολύ φυσιολογικό, είμαστε στον τελικό. Το κάθε λάθος μπορεί να στοιχήσει και νομίζω ότι και οι δυο μας θέλουμε πάρα πολύ να κατακτήσουμε τον τίτλο.